Λοιπόν, απόψε είναι ο μεγάλος τελικός του MasterChef και παρόλο που είχαμε πει ότι θα βρεθούν όλοι οι παίκτες στον τελικό, τέσσερις δεν θα βρεθούν. Και εσείς ξέρετε τους λόγους που απόψε δεν θα τους ζούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Λοιπόν, ξεκινάμε έναν. Να πούμε ότι όλοι έχουν πάρει πρόσκληση, έτσι. Όλοι τους έχουν καλέσει. Αυτό είναι βασικό. Νομίζω επιβάλλεται, δεν είναι θέμα πρόσκληση. Ναι, ναι. Επιβάλλεται έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, η πρώτη παίκτρια συγκεκριμένα που δεν θα δούμε απόψε στον τελικό είναι η Άλκης της. Είναι η Άλκης, ένα πρόσωπο που έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Για ποιο λόγο? Η Άλκης της ήδη να σας πω πως δουλεύει και δουλεύει σε μαγαζιά κάτω στην Κρήτη. Βρίσκεται εκεί, βρίσκεται ήδη σε εστιατόριο. Καλά, θα μπορούσε να ξεκινά. Όχι, δεν μπορούσε να σας πω. Είναι θυμωμένη γιατί με όλους. Όχι, καμία σχέση. Η Άλκης της σήμερα, λοιπόν, όπως λένε δικές μας πληροφορίες, ξεκινάει η πρώτη μέρα του μαγαζιού που ανοίγει και έχει επιμεληθεί εκείνη τα πάντα στην κουζίνα. Οπότε καταλαβαίνετε. Το μαγαζί που εργάζεται θεωρείται ότι δεν είναι μια τεράστια διαφήμιση. Έχει διαφημιστεί αρκετά. Ναι, αλλά ένα μαγαζί έχει σήμερα ανοίξει. Σήμερα ανοίγει. Δεν μπορεί. Είναι σαν να σου λένε ότι ξεκινάει μια εκπομπή πρώτη μέρα και να λείπει εσύ. Εγώ τη δικαιολογώ απόλυτα. Που είναι και θυμωμένη με όλους από ό,τι βλέπουμε. Όχι, όχι, όχι. Γιατί ήταν στο τελικό, ήταν στα μονταρισμένα επεισόδια. Θέμα είναι ότι θα λείπει μία από τους στάρ του παιχνιδιού. Γιατί ήταν η στάρ του παιχνιδιού. Σωστά, Νάνση μου, έχεις πολύ δίκιο. Ο επόμενος ποιος είναι, ποια είναι. Είναι γυναίκα. Είναι η Γιάννα. Είναι η χαρακτηριστική κυρία, είναι λίγο μεγαλύτερη ηλικία, όχι πάρα πολύ βέβαια. Είναι η ξανθιά αυτή κυρία που βλέπουμε. Το τσαμπούκι. Ναι, ήταν λίγο πιο τσαμπουκαλού μέσα στο παιχνίδι. Να πούμε πως και εκείνη έχει μαγειρικές υποχρώσεις και είναι και υποψήφια στις εκλογές. Να μαλλιάβα την Κυριακή. Οπότε καταλαβαίνω ότι δεν θα μπορούσε να έρθει. Πάμε στον επόμενο. Είναι άντρας. Ο επόμενος είναι ο Γιώργος. Είναι ο Γιώργος Ορφανός. Είναι ο παίκτης εδώ με το μουστάκι που βλέπουμε. Για τον ίδιο λόγο και εκείνος. Και εκείνος έχει πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις σε εστιατόριο και επέλεξε να βρεθεί στο μαγαζί που έχει κληθεί για να δουλέψει πλέον και να παίρνει τα χρήματα για να ζει, παρά να βρεθεί στο τελικό. Ωραία. Απόψε. Και ο τελευταίος παίκτης, παίκτρια. Είναι γυναίκα, είναι η Μαρία. Ναι. Είναι η Μαρία, μοιάζει, είναι κοντά στην Άλκη της κάπως. Απλά κάποια στιγμή μιλούσαμε για αυτά τα περιβόητα συμβόλαια κτλ. Αν υπήρχαν αυτά τα περιβόητα συμβόλαια, δεν θα τους επέτρεπε να μην έπαιξαν. Να μην συμμετέχουν. Όλο υπάρχει, αλλά δεν τηρείται ουσιαστικά. Αυτό, δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω να μην και εγώ. Συμβόλαιο, ξέρετε τι έχουν καταλάβει οι παίκτες. Ευελιξία. Να σα πω και κλείνω. Τι έχουν καταλάβει οι παίκτες. Το MasterChef, παιδιά, καλό ή κακό, τελείωσε. Από εκεί και πέρα είναι τρεχάτε ποδαράκια μου. Λοιπόν, δύο από τους παίκτες θα είναι στον τελικό. Η Ασημίνα και ο Χρήστος έδωσαν συνέντευξη σε περιοδικά, στα περιοδικά που κυκλοφορούν σήμερα.